Η ανανέωση προσώπων και η μεγαλύτερη παρουσία γυναικών χαρακτηρίζει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, όπου παρουσιάστηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Στόχος όλων, η διεύρυνση του 30,2% που είχε λάβει η Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο στις προηγούμενες εκλογές. Το ψηφοδέλτιο αυτό θα είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης, το οποίο θα αναβαθμίσει το πολιτικό προσωπικό της Κρήτης και της Ελλάδας. Είναι ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ζυμωμένοι μέσα στην κοινωνία. Άνθρωποι οι οποίοι κατέκτησαν τους τίτλους τους μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από την κοινωνική τους προσφορά, μέσα από την αναγνώριση της κοινωνίας, από το έργο τους. Είναι ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχει ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών που είχαμε ποτέ στο ψηφοδέλτιο του νομού Ηρακλείου. Αυτή τη φορά θα καταφέρουμε σε αυτήν την εκλογική μάχη να έρθει και ο νομός Ηρακλείου και στο νομό Ηρακλείου η Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να είναι πρώτη δύναμη και επιτέλους και ο νομός μας να γίνει γαλάζιος. Αποτελεί δύναμη αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και πίστης ότι με πολλή δουλειά και όραμα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα και να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη στο νομό μας. Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο είναι 11, μεταξύ των οποίων και 5 γυναίκες. Η ομάδα, η εντεκάδα που θα βάλει γκολ. Να μιλήσω και εγώ και για τα τουίκου μου. Που θα βάλουμε γκολ. Ναι, πρέπει να βάλουμε γκολ. Θέλουμε άπαντες, είμαι βέβαιος γι' αυτό, να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Να έχουμε αύξηση ξανά, όπως είχαμε και την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση στις εκλογές του 19, στο ποσοστό μας εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα ξαναζητάμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, των συμπολιτών μας, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που τώρα υποσχεθήκαμε στη νέα τετραετία. Πέρα από την προσωπική μου μάχη με τον καρκίνο, καλούμε να δώσω τώρα μια συλλογική μάχη για τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο νομού. Θα προσπαθήσω με κάθε δύναμη που διαθέτω και πέρα από αυτή να είμαι χρήσιμη σε αυτή τη μάχη. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη για μια αυτοδύναμη Ελλάδα, για μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία με ισχυρό πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι η μόνη πραγματικά αξιόπιστη επιλογή που έχει ο ελληνικός λαός και η χώρα για την επόμενη τετραετία. Πάντα ο υποψήφιος είναι η πρώτη επιλογή μετά το ψηφοδέλτιο. Και ο στόχος ο δικός μας είναι να μαζέψουμε και το τελευταίο ψηφοδέλτιο στο νομό Ηρακλείου, που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στην Κρήτη και αυτοδύναμη σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε έναν αρχηγό, έναν ηγέτη, έχουμε ένα όραμα, έχουμε ένα σπουδαίο έργο, έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, να ενωμένοι, να κερδίσουμε την εκλογική μάχη στις 21 του Μάη. Να ευχηθώ καλό αγώνα σε όλους τους συνυποψήφιους, με τους οποίους είχαμε πάντα και έχουμε ένα κοινό στόχο, να αυξήσουμε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Αξίζουμε περισσότερα και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Και είμαστε όλοι εδώ για να συστρατευτούμε σε μια λογική που πάει την Ελλάδα μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι της δικής μου γενιάς απομακρύνονται από την πολιτική, η δική μου συμμετοχή δίνει ένα ηχηρό μήνυμα. Είμαι περήφανη και αισθάνομαι χρέος μου να μπω μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, να συμμετέχω ενεργά και να αποτελέσω μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ανήκω στα άτομα με αναπηρία και ίδια έχω χρέος να στηρίξω μια συμπεριληπτική κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους. Η καθημερινότητά μου βασίζεται σε ένα αγώνα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Και αυτό θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις. Στις 6 Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση στη χώρα και πρέπει να γίνει αυτό, νομοτελειακά πρέπει να γίνει, γιατί η χώρα πρέπει να προχωρήσει.